Μιλάω για τον βοηθό του κυρίου Σοκράτη Φρυδόπουλου, έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε όλοι από τα γήπεδα, τον Ηλία Κυριακίδη, γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή, έχοντας παίξει σε μεγάλες ομάδες. Χαίρετε! Γεια σας, καλή δημιουργική χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή χρονιά, Ηλία. Καλή χρονιά, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και καλό κουράγιο. Το κουράγιο πάντα το χρειαζόμαστε. Σωστά. Λοιπόν, ας μην ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, από τα στενάχωρα, ας ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή είναι σε φάση, αγωνιστικά μιλάω πάντα, βελτίωση συνεχώς. Δηλαδή είχε ένα μουδιασμένο έως κακό ξεκίνημα, αλλά συνεχώς βελτιώνει την εικόνα, την απόδοση και κατ' επέκταση και τα αποτελέσματά της. Είναι έτσι? Η συγκομιδή των βαθμών ως τώρα, να ξέρετε ότι αδικεί την εικόνα μας την προς τα έξω. Την έξω θα είναι καλή μαρτυρία, γιατί ο τρόπος που προσεγγίζουμε ένα παιχνίδι όπως ήταν το χθεσινό ή όπως είναι με μια ομάδα μέτρια ή προς τα κάτω στη βαθμολογία της Football League, αυτός ο κυρίαρχος ρόλος που θέλουμε να έχουμε στο παιχνίδι είναι ίδιος. Η συγκομιδή δεν είναι αυτή που διαφημίζει καλύτερα τη δουλειά μας. Εμείς είχαμε αρκετά καλές εμφανίσεις. Αν όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι μέσα από τα παιχνίδια οριμάζουν παιδιά τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν ξαναπαίξει σε αυτή την κατηγορία, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ηλία, δεν θα ήταν και υπερβολικό να ζητάμε, καταρχήν το πρώτο που μπορεί να ζητήσει ένα τεχνικό επιτελείο από μια ομάδα και το πρώτο όραμα είναι η ομάδα να παίξει σωστά και να αποδώσει τις ιδέες των προπονητών μέσα στο τερέν. Δεν θα ήταν υπερβολικό να ζητάμε από παιδιά μικρά στην ηλικία και βιολογικά αλλά και ποδοσφαιρικά σε ποδοσφαιρική ηλικία από τώρα να καταφέρνουν να συνδυάζουν το καλό ποδόσφαιρο, το δημιουργικό ποδόσφαιρο, όλα αυτά που θέλετε εσείς να βλέπετε από την ομάδα στο τερέν με τον πρωταθλητισμό ως αυτό σκοπό? Πολύ σωστά. Η ερώτηση που κάνει θα μπορούσε να είναι από μόνη της μία πρόταση. Δηλαδή βγάζουμε το ρυθματικό, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να προπονούμε τα παιδιά αυτά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο και όχι να απαιτούμε, ναι. Να εργαζόμαστε δηλαδή μαζί τους. Αυτό που επίσης μπορούμε να κάνουμε είναι να τους εμπνεύσουμε να αντιληφθούν ότι εκπαίδευση είναι κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή, για να φτάσουμε να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ κάναμε μια σειρά πραγμάτων. Αν θέλετε στην πορεία τα συζητάμε. Αυτό όμως που είναι εκπαίδευση είναι η στιγμή όπου ένας ποδοσφαιριστής μας βρίσκεται στο χόρτο από ένα μαρκάρισμα, πραγματικά έχει χτυπήσει και αυτό που σας περιγράφω έγινε δύο φορές στο παιχνίδι και διαστόματος Σοκράτη Φρυδόπουλου, επικεφαλής προπονητή, ζητάμε να σηκωθεί αμέσως πάνω. Γιατί δεν επιθυμούμε τις καθυστερήσεις. Ναι. Άρα, αυτό δεν, η αλήθεια είναι ότι. Ναι, βέβαια. Σωστά. Είναι. Και είναι και νέα συνθήκη για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό. Για έναν Έλληνα προπονητή. Ναι, επίσης. Φυσικά. Για έναν Έλληνα φίλαθλο. Σωστά. Για έναν Έλληνα δημοσιογράφο. Για έναν Έλληνα παράγοντα. Για έναν Έλληνα δημοσιογράφο που περιγράφει ελληνικά παιχνίδια. Γιατί για έναν Έλληνα δημοσιογράφο που περιγράφει αγώνες του εξωτερικού, μάλλον του είναι συνηθισμένη εικόνα. Ναι. Σωστά. Να, άκου να δεις τώρα, μιας και περιέγραφα εγώ συμπτωματικά χθες αυτό το βάθμο. Το γνωρίζω. Η αντιλόραση. Λέω ότι αυτό δεν φάνηκε πολύ σαν τη μετάδοση, αλλά αυτό που φάνηκε και μου έκανε εντύπωση και το ανέφερα είναι ότι δεν είδαμε ούτε μία φορά στο 2-1 στα τελευταία 7-8 λεπτά όταν η μπάλα έβγαινε έξω, έστω και ένα ball boy, όχι να μη δώσει την μπάλα, να καθυστερήσει έστω και 5 δευτερόλεπτα. Έτρεχαν για να δώσουν την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ να εκτελέσουν φάουλ, πλάγιο, κόρνερ. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε φτιάξει μια εικόνα στο μυαλό σας ότι πριν τα παιχνίδια μιλάμε με τους ανθρώπους των ακαδημιών που συνοδεύουν τα παιδιά και έχουν σαφή εντολή να δίνουν γρήγορα την μπάλα? Ναι, κάπως γίνεται αυτό. Βέβαια. Ήταν απολύτως σαφές ότι αυτό δεν συνέβαινε συμπτωματικά, επειδή τα κάθε παιδιά, παιδάκι. Τα ball boy είναι παιδιά των ακαδημιών. Ναι. Τα παιδιά, τα ball boy όπως είπατε, εκπαιδεύονται γύρω από αυτή την οτροπία με απλό τρόπο. Σωστά. Γιατί άρα έτσι θα γίνουν και σαν ποδοσφαιριστές. Τα ball boy. Σωστά. Ναι, έτσι. Ήταν φανερό, γι' αυτό και το ανέφερα, ότι αυτό είναι προφανώς με οδηγία. Δεν μπορεί το κάθε παιδάκι από μόνο του να είχε αποφασίσει ότι θα τρέχει να δώσει την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν πολύ γρήγορα, να μην χαθεί καθόλου χρόνος. Το αφήνουμε στην άκρη. Ναι, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για το τελευταίο. Τα παιδιά αυτά των ακαδημιών ίσως να γίνουν κάποια στιγμή επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ναι. Παναχαϊκοί ή κάπου αλλού. Ή ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Εάν δεν γίνουν και βρεθούν στην κερκίδα,
Εκεί μαζί με τους ανθρώπους που χθες δημιούργησαν μια καταπληκτική τους ατμόσφαιρα. Τους έχεις εκπαιδεύσει να αντιλαμβάνονται πότε πρέπει να επικροτούν το σωστό και πότε να αξίζει να στενοχωρηθούν με αυτό που βλέπουν στο γήπεδο. Σωστά. Και αυτό. Επίσης, αν στελεχώσουν το ποδόσφαιρο από άλλες θέσεις, πάλι η νοοτροπία θα είναι. Μεθαύριο θα είναι γονείς που θα έχουν παιδιά. Επίσης. Ναι. Έχετε κάνει αρκετά πράγματα που δεν φαίνονται στην διάρκεια του τελευταίου. Είναι πόσο, περίπου 1,5 χρόνος που είναι σε εξέλιξη αυτή η δουλειά. Εμένα προσωπικά είναι η δεύτερη σεζόν συνολικά. Ναι, ο Σοκράτης είναι από τη Γάμα Εθνική, ανέβασε. Σωστά. Ο Σοκράτης είναι και τις τρεις σεζόν. Σωστά. Οραματιστής, εμπνευστής, το γνωρίζει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα, ήταν ο Κώστας, ο Κατσουράνης, ο οποίος δεν είχε απλά ένα έργο ότι έπρεπε να οραματιστεί κάτι ή να εμπνευστεί κάτι. Αυτό πραγματικά σας λέω μπορεί να το κάνει και κάποιος ο οποίος δεν έχει παίξει υψηλό επίπεδο. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω τι σημαίνει υψηλό επίπεδο. Αλλά έπρεπε να συσπηρώσει κάποιους ανθρώπους γύρω του οι οποίοι θα έβαζαν τα χρήματα. Δεν βρίσκεται συνεχώς κάποιος να σου πληρώσει το όραμα, να το πω έτσι απλά. Οπότε είχε να πατήσει σε δύο βάρκες. Οπότε αυτή τη γραμμή, βάζοντας αυτή την οτροπία που λέμε μέσα στα σχολεία, επισκεπτόμενος ο ίδιος δημοτικά σχολεία, έκανε ο Κώστας, έχοντας πάρει το πράσινο φως και, από τους διοικούντες, και μετά έπρεπε να στελεχώσει την ομάδα με ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να σκεφτόντουσαν με τον ίδιο τρόπο. Αυτή ήταν η δυσκολία. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω τι σημαίνει να έχει παίξει κάποιος σε υψηλό επίπεδο. Το να έχει παίξει κάποιος σε υψηλό επίπεδο, ας πούμε ότι υψηλό επίπεδο είναι κάποιος να έχει παίξει στο Champions League, ακόμα υψηλότερο στο παγκόσμιο κύπελο. Ή στην Αλφα Εθνική έστω, απλά. Αυτό από μόνο του είναι ένα διαβατήριο για να είσαι πετυχημένος ως τεχνικός διευθυντής, ως προπονητής. Βοηθάει γιατί έχεις καλύτερες παραστάσεις. Είναι ένα εφόδιο. Ένα εφόδιο. Ακριβώς. Εάν εσύ δεν αντιλαμβανόσουν ως ποδοσφαιριστής τα καλά που είχες σε μια ομάδα σαν και αυτή που αγωνιζόμασταν στην ΑΕΚ, ας πούμε, ή στην ΑΕΛ που είχα την ευτυχία, ή ο Κώστας στην Μπενφίκα, ή ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος στον καλό Ιωνικό, στα καλά χρόνια. Εάν δεν αντιλαμβανόσουν, πώς είναι δυνατόν να ζητήσεις πράγματα ή να απαιτήσεις πράγματα ή να προπονήσεις πράγματα. Άρα μπορεί κάποιος να μην έχει παίξει υψηλό επίπεδο, αλλά να αντιλαμβάνεται ότι αυτά που έχω τώρα ως εραστέχνης ποδοσφαιριστής δεν μου φτάνουν για να νιώσω καλά και να γίνει εκείνος πετυχημένος. Αυτό που είχε λοιπόν ο Κώστας ήταν να μπορέσει και συνδύασε την αντίληψη με το υψηλό επίπεδο που είχε αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Ηλία, εμείς έτσι όπως παρακολουθούμε όλο αυτό που εξελίσσεται τα τελευταία περίπου 2,5 χρόνια, το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε ως πολύ ωραίο, αλλά και πολύ στενάχωρο. Γιατί από τη μία πλευρά βλέπεις ότι τελικά γίνεται μια ομάδα από τον καλό δρόμο, δεν λέω από τον σωστό, γιατί ο αποτελεσματικός δρόμος κρίνεται πολύ συχνά και ως σωστός. Εγώ λέω από τον καλό δρόμο, δηλαδή καλή νοοτροπία, ενδιαφέρουσες ιδέες για το ποδόσφαιρο, Έλληνες ποδοσφαιριστές, νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές από την περιοχή της έδρας της ομάδας, τελικά μπορούν να στέκονται σε υψηλό επίπεδο, αποδεικνύεται. Από την άλλη την πλευρά, το στενάχωρο είναι ότι στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, άνθρωποι που έβαλαν χρήματα και επένδυσαν πάνω στα οράματα και στα όνειρα μιας ομάδας ανθρώπων που είπαν θα το κάνουμε έτσι, έχασαν την υπομονή τους. Και λες, εγώ που το παρατηρώ όλο αυτό, λέω να, εδώ κρύβεται το μεγάλο γαμώτο που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους θα ήθελαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, να επενδύσουν σε κάτι αντίστοιχο, να χρηματοδοτήσουν, να υποστηρίξουν με χρήματα μια τόσο ωραία προσπάθεια. Εσένα τα συναισθήματά σου είναι ανάμεικτα ή είναι μένεις μόνο στο θάρρος που σας δίνει όλο αυτό που επιτυχάνετε το τελευταίο 1,5 χρόνο που εσύ είσαι εκεί? Ξεκινώντας από το τέλος, δύο τέτοιες ομάδες κάλλιστα θα είναι στο μέλλον ο Όφη και ο Παναθηναϊκός. Προσωπική άποψη. Ναι. Στον Όφη υπάρχει ο Ηλίας ο Προυσανίδης, ο κύριος Γιάννης Σαμαράς, ο Γιώργος Σαμαράς. Okay. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής, ο οποίος έχει περιγράψει και δημόσια τι ακριβώς σημαίνει, ο Νίκος Ονταμπίζας. Ένας προπονητής με ένα σταθερό τεχνικό team. Όχι ότι δεν αντιγράφει κανείς εμάς, μιλάω για ανθρώπους που
ενδεχομένως μιλάμε την ίδια γλώσσα, έτσι. Ναι. Εάν είναι αποτρεπτικό αυτό που έγινε στην Παναχαϊκή, δεν είναι απογοητευτικό για αυτούς, για τον Όφη, τον Παναθηναϊκό ή όποιες άλλες ομάδες υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν κι άλλες, αλλά είναι στενάχωρο για την ίδια την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Μπορεί η Παναχαϊκή να καθορίσει την εξέλιξη του ποδοσφαίρου? Όχι, αλλά πρόσωπα-πρόσωπα που ενδεχομένως να ήθελαν μεμονωμένα να ασχοληθούν, μπορεί και να μην ασχοληθούν σε όλα τα επίπεδα. Είτε διοικητικά, είτε προπονητικά, είτε ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που μου είπατε, ότι αποδεικνύεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ομάδες με Έλληνες παίχτες, με εντοπιότητα και τα υπόλοιπα που ωραία αναφέρατε. Εχθές να θυμίσω πως ξεκινήσαμε με 11 Έλληνες ποδοσφαιριστές, με κόπωση, γιατί εμείς είχαμε παιχνίδι πρωταθλήματος, mm-hmm. που ήταν μια ξεκούραστη ομάδα και όπως τελικά αποδείχθηκε έπαιξαν όλοι τις ποδοσφαιριστές. Το αν κάποιος τραυματίστηκε τελευταία προπόνηση ή όχι, και εμείς είχαμε 2-3 τραυματίες, δεν λέει κάτι αυτό. Και αυτό είναι μια άλλη νοοτροπία. Εμείς ποτέ δεν αναφέρουμε τους τραυματίες μας ή δεν αναφέρουμε τις δύσκολες γηπεδικές συνθήκες. Και κάτι για να ξέρετε, επειδή εδώ βρέχει συνεχώς στην Πάτρα και χιόνισε, φροντίσαμε να προπονηθούμε σε συνθετικό χλωτάπητα για να μην καταστρέψουμε το φυσικό χλωτάπητα του κεντρικού μας γηπέδου. Ακριβώς για να παραχθεί θέαμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που κατάφεραν χθες οι ποδοσφαιριστές, επειδή έχουν πάρει τώρα την πίστη των φιλάθλων και φαίνεται ξεκάθαρα, είναι, αν κάποιος μας πιστεύει πιο πολύ από όλους αυτή τη στιγμή, είναι ο φιλάθλος κόσμος, Παναχαϊκής. Ναι. Mm-hmm. Βροντοφώναξαν στους ανθρώπους που έχουν τις τύχες ομάδας ουσιαστικά στη διοίκηση, ότι όχι στηρίξτε μας, γιατί στηρίζεις κάτι το οποίο καταραίει. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά στο αγωνιστικό κομμάτι. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε καταπληκτική σχέση με τους ποδοσφαιριστές μας και εκείνοι μαζί μας. Βροντοφώναξαν λοιπόν ότι πιστέψτε περισσότερο σε αυτό το εγχείρημα. Όχι στηρίξτε μας, δεν θέλουμε στήριξη, θέλουμε περισσότερο πίστη. Αυτό ήταν το μήνυμα, το εσωτερικό. Το υπόλοιπο αφορούσε την υπόλοιπη Ελλάδα, που ξαναήρθε στο προσκήνιο η Παναχαϊκή, με μια νίκη η οποία είναι η πιο μεγάλη στη σύγχρονη ιστορία της. Ναι. Και υπάρχουν και τα πλάνα με τον κόσμο, με οικογένειες στην Κερκίδα και τα υπόλοιπα. Αυτό αφορούσε την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, καταπληκτική ατμόσφαιρα και καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς και στη λήξη του μάτς, όπου αντιλαμβάνεσαι το δέσιμο. Διότι η επιτυχία δεν αναδεικνύει πάντα το δέσιμο της κερκίδας με την ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Χθες αυτή η επιτυχία έδειχνε και το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ του κόσμου και της ομάδας εντός αγωνιστικού χώρου. Και η εικόνα στο τέλος. Ναι. Για την εικόνα στο τέλος θέλω να σας πω κάτι. Σας έχω διακόψει 2-3 φορές, αλλά καταλαβαίνετε, για να ξαναέχουμε βήμα πρέπει να κερδίσουμε και τον Πάφο μες στην Τούμπα. Τότε θα έρθει η Σιλία να κάνουμε μαζί εκπομπή. Οπότε προλάβω να σας πω και αυτό, για να μην υπάρχει παρανόηση. Ο κόσμος στο τέλος κάθε αγώνα, από τους οργανωμένους μέχρι αυτούς που δεν είναι οργανωμένους, από την απέναντι κερκίδα, σκεπαστή κερκίδα, φροντίζει σε κάθε αποτέλεσμα να μας χειροκροτά. Η εικόνα που είδατε να πηγαίνουμε οι προπονητές με τους παίχτες στη σκεπαστή κερκίδα γίνεται κάθε αγωνιστική εντός και εκτός έδρας. Τώρα η αξία του αντιπάλου, ενός αντιπάλου που ήταν αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, με σπουδαίους παίχτες, με προπονητή που έχει δουλέψει καταπληκτικά στατικές φάσεις την ομάδα του, με ένα πολύ καλό team συνολικά, με μια σταθερή διοίκηση, έδωσε αξία και έδωσε εικόνες της Παναχαϊκής στον έξω κόσμο, έξω από την Πάτρα. Mm. Αυτό έγινε χθες. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα mm-hmm. κάθε φορά, να ξέρετε. Mm-hmm. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι και από τα highlights κανείς μπορεί να το καταλάβει αυτό. Mm-hmm. Από τα παιχνίδια σας. Αλήθεια επίσης είναι ότι εγώ λέω ότι η Παναχαϊκή γέννησε και περισσότερους οπαδούς ή δέθηκε περισσότερο με τους νέους οπαδούς της. Γιατί είναι γεγονός ότι τα παιδιά που είναι στην εφηβεία τους ή πιο πριν από την εφηβεία, στην προεφηβεία τους, χρειάζονται τέτοιες παραστάσεις για να επιλέξουν να υποστηρίζουν την ομάδα του τόπου τους και να μην την έχουν ως δεύτερη ομάδα πίσω από μια μεγάλη ομάδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο αναλυτής μας έφερε ένα σχόλιο ενός ανθρώπου από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. ο οποίος δεν σχολίασε καθόλου τι έγινε αγωνιστικά, τι σχηματισμό είχαμε, ανέφερε ότι κερδίσαμε δίκαια κτλ. Και έγραψε ότι
το παιδί μου θα πάει για πρώτη φορά στην Αθήνα σε σχολείο με κασκόλ της Παναχαϊκής. Ναι, αυτό. Λοιπόν, μεγαλύτερη νίκη από αυτή απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν αυτό που σχολίασε αυτός ο κύριος. Ναι, ναι. Για μια επαρχιακή ομάδα, για ένα παιδί το οποίο πηγαίνει σχολείο στην Αθήνα. Σωστά. Αυτή ήταν η σπουδαιότερη νίκη εχθές. Από την άλλη την πλευρά, όταν ακούσε έναν άνθρωπο, αναφέρομαι σε αυτούς που μέχρι εδώ υποστήριζαν και οικονομικά όλο αυτό το εγχείρημα, αν τον ακούς να λέει ότι έχασε την υπομονή του πια επειδή καταλαβαίνει ότι με αυτό το project στην Ελλάδα του, στην ποδοσφαιρική Ελλάδα του 2019 δεν είναι αρκετό για να φέρει την άνοδο της Παναχαϊκής στη Super League, η οποία άνοδος στη Super League έξω από την ψυχική τροφή που δίνει, δίνει και πολύ περισσότερα χρήματα ώστε πια να φτάνει ένα τέτοιο σχέδιο στην ημέρα που μπορεί να ζει από τα έσοδά του. Δεν μπορείς, πώς να το πω, να τα βάλεις μαζί του. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε συγκεντρώσει τόσα χρήματα ώστε οι ίδιοι από προσωπικό κεφάλαιο να επενδύσουμε. Εμείς έχουμε να επενδύσουμε την τεχνογνωσία και τη σκληρή μας δουλειά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Απάντηση ίσως αυτό που με ρωτήσατε τώρα είναι η εμφάνιση παιδιών οι οποίοι δεν είχαν ξαναπαίξει τέτοιο παιχνίδι στη ζωή τους. Δεν έχουν πάνω από 10-15 συμμετοχές στη Β' Εθνική. Ζητάγαν ορισμένη δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα τους, όπως έκανε ο Νίκος Ολουμπαρδέας. Mm-hmm. Μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα του. Είναι μεγάλος, είναι πολύπειρος, αλλά μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα του. Ναι. Η καλύτερη απάντηση ήταν αυτό που είδατε χθες. Το αν αξίζει δηλαδή κάποιος να έχει υπομονή. Καταλαβαίνω ορισμένους ανθρώπους, γιατί είχαμε και πρόσφατα κάποιες παρετήσεις, να ξέρετε. Γιατί να το ξέρετε, αλλά είχαμε πρόσφατα κάποιες άλλες παρετήσεις διοικητικά. Ότι κάποιοι άνθρωποι όντως οικονομικά έφτασαν εκεί που μπορούσαν. Δηλαδή έμειναν κάποιοι άνθρωποι πίσω οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαν άλλο. Οι επιχειρήσεις τους δεν είναι τέτοιες που μπορούν να υποστηρίξουν ένα project. Ναι, που κοστίζει να πούμε περίπου 400.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί αυτό είναι πάνω κάτω το budget της Παναχαϊκής. Είναι από προσωπικό κεφάλαιο. Οπότε σωστά. Κάποιοι άνθρωποι όντως σωστά. Είπαν ότι δεν μπορούμε άλλο. Αυτό το καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να μπούμε έτσι στα παπούτσια του άλλου μέσα για να το καταλάβουμε. Όμως η χθεσινή εμφάνιση συνολικά, η προσέγγιση του παιχνιδιού, ακόμα και στις δηλώσεις που ανέφερε ο κύριος Τσόχος, αν κατάλαβα από τους δύο ότι το ανέφερε, και από τον Τσελεπίδη, ο οποίος εκπροσωπούσε όλα τα παιδιά, είναι ότι εμείς τι λέμε. Φαβορή υπάρχει, είναι ξεκάθαρο, συνεχίζει να είναι ο ΠΑΟΚ. Εμείς χαρήκαμε γιατί πήραμε ένα βήμα να δει περισσότερος κόσμος στη δουλειά μας. Αλλά να βροντοφωνάξουμε ότι πιστέψτε μας ακόμα περισσότερο αυτοί που είναι στην Πάτρα. Ναι. Σε αυτό που αναφερόταν ο Βασίλη. Τερματίσαμε τρίτη. Ναι. Τερματίσαμε τρίτη. Δηλαδή η άνοδος θα μπορούσε κάλλιστα να έχει έρθει και πέρυσι, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό που αναφερόταν ο Βασίλης είναι και στους εξωγενείς παράγοντες. Δεν έχει να κάνει κατά πόσο πιστεύει στο ίδιο το project. Ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί που επένδυσαν τα όποια λίγα, ας πούμε, ακόμα και λίγα χρήματα του στην Παναχαϊκή, είδαν φέτος μια απόφαση ότι ανεβαίνει μία ομάδα. Μια απόφαση που είναι πολύ στενάχωρη για κάποιον που το παλεύει και δεν έχει το περιθώριο να πει: OK, και να μην τα καταφέρω τη δεύτερη χρονιά, θα τα καταφέρω την τρίτη. Εδώ θα είμαι να στηρίζω. Είναι αυτό που λένε: μπορεί να μην φτάνει μέχρι εκεί τα πόδια στο πάπλωμα. Και όταν του ανατρέπεις τις συνθήκες, του αφαιρείς μία θέση ανόδου, αυτό τον κάνει ακόμα πιο. Να προβληματίζεται ακόμα περισσότερο. Σε αυτό παίζει ρόλο καθόλου. Αφήνω την Ομοσπονδία. Η πολιτεία παίζει ένα γενικότερο ρόλο σε αυτό. Προφανώς. Όταν το περιβάλλον δεν είναι σταθερό και δεδομένο, για να μην βάλω κι άλλους εξωγενείς παράγοντες, διαιτησίες, μπουρουμπουρού, που υπάρχουν και αυτές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ας πάμε στα βασικά. Όταν το ανατρέπεις στους βασικούς κανόνες, και μάλιστα τουλάχιστον ευνηδίως, του δημιουργείς τεράστιο πρόβλημα. Του οποιοδήποτε έχει αποφασίσει να επενδύσει πέντε δραχμές. Η πολιτεία αν εκπροσωπείται όπως πρέπει να εκπροσωπείται από το Υπουργείο Αθλητισμού, θα πρέπει να δημιουργήσει, να βοηθήσει τη συμμαχία των καλών. Τι σημαίνει συμμαχία των καλών? Αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και το προσκήνιο. Είναι μία απόφαση το να ανεβαίνει μόνο ένας προς αυτή την κατεύθυνση? Είναι τελείως αντίθετη. Είναι τελείως αντίθετη. Και πρακτικά ορίστε, κάποιοι άνθρωποι ας πούμε είπαν δεν υπάρχει άλλη υπομονή, δεν αντέχουμε άλλο σε αυτό. Και πραγματικά ορισμένοι δεν μπορούν. Και τους ευχαριστούμε για ό,τι έχουν προσφέρει. Όμως θα πρέπει, δηλαδή όλο το πλαίσιο το γενικό το αθλητικό, να βοηθάει σκέψεις, εγχειρήματα,
ανθρώπους που ασχολούνται μόνο με το προσκήνιο. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Δυστυχώς, οι τρεις μας τώρα μεταξύ μας τα αυτονόητα συζητάμε. Δυστυχώς, πολλές φορές θα χρειαστεί και στο μέλλον να τα συζητήσουμε. Εγώ θέλω όμως να ρωτήσω και κάτι εσένα, γιατί αφενός έχω σημαδέψει από μικρό παιδί, αφετέρου σκέφτομαι ότι ακόμα είσαι 33 ετών. Γιατί δεν παίζεις μπάλα και είσαι απ' έξω και ασχολείσαι πλέον με την προπονητική από τώρα? Καταρχάς, η τελευταία μου ομάδα ήταν και η πρώτη μου. Ήταν ο Ιωνικός. Ήταν μεγάλη μου χαρά να ολοκληρώσω την καριέρα μου εκεί που ξεκίνησα ως ποδοσφαιριστής. Πραγματικά. Γι' αυτό ειδικά νιώθω πάρα πολύ πλούσιος, ότι επέστρεψα στον Ιωνικό εκεί που ξεκίνησα 8 ετών. Όταν ολοκλήρωσα το ποδόσφαιρο και έκαναν εκεί οι άνθρωποι και ένα παιχνίδι έτσι προς τιμή μεταξύ Ιωνικού και Παναχαϊκής, σκεφτόμουν ότι εάν καθημερινά δεν έμπαινα στο γήπεδο μαζί με τους ποδοσφαιριστές μας και που και που να συμμετέχω και εγώ μαζί τους, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω κάποια δουλειά στο γραφείο, δηλαδή σε μια ΠΑΕ. Δεν θα το άντεχα, όχι τώρα στα 31 και κάτι που σταμάτησα, δεν θα μπορούσα νομίζω ούτε μέχρι τα 40, γιατί πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που σκέφτηκα λοιπόν είναι, τι μπορώ να κάνω, κάποια υπέροχα πράγματα καθαρά ποδοσφαιρικά που συνάντησα και στην ΑΕΚ του Ντέμι του Νικολαίδη, ας πούμε, με όλους τους ανθρώπους γύρω, ή στην ΑΕΛ της τότε διοίκησης, ή στον εργοτέλη του συγχωρημένου του Παπουτσάκη. Ήταν πώς μπορώ από το κομμάτι το προπονητικό, όχι απλά να μεταδώσω. Τώρα που το λες, είχες καλές παραστάσεις, έτσι. Εκτός από μία σεζόν είχα μόνο καλούς ανθρώπους στη διοίκηση. Καλούς ανθρώπους, οι οποίοι άφηναν επηρέαστους ποδοσφαιριστές, προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Σκεφτόμουν πώς μπορώ σε μία κοντινή ηλικία, χωρίς να σταματήσω από πρόβλημα τραυματισμού, δηλαδή να το αποφασίσω 5 μέρες πριν, ένα μήνα πριν, γιατί αν πεις ένα χρόνο πριν ότι σταματάς, είναι σαν να έχεις σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Εγώ δεν έχασα καθόλου από αυτά που ήθελα να πάρω από το ποδόσφαιρο, αλλά σκέφτηκα πώς μπορώ να μπω σε κοντινή ηλικία, που και που να συμμετέχω μαζί τους, να μιλάμε καλύτερα μια κοντινή γλώσσα, να μεταφέρεις παραδείγματα που είσαι από ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακόμα παίζουν στα παιδιά τα δικά σου, τους ποδοσφαιριστές, για να τους είναι και πιο αληθινά τα παραδείγματα. Νομίζω ότι λειτουργεί. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ασχολούμαι με την προπονητική και η πρώτη μου ομάδα είναι αυτή η Παναχαϊκή. Φίλε, και εμείς είμαστε πολύ ευτυχείς που συνεχίζεις το ποδόσφαιρο και δεν εύχομαι να είσαι πάντα έτσι. Εύχομαι να είσαι γερός, γιατί κατά τα άλλα είμαι σίγουρος ότι θα είσαι πάντα έτσι. Έτσι ήσουν από μικρός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και μακάρι να συζητάμε μετά από λίγο καιρό, όχι επειδή θα έχετε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, αλλά επειδή θα έχετε εξασφαλίσει τη μακροβιότητα αυτού του εγχειρήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύτερη ευχή. Να είστε καλά, Ηλία. Γεια χαρά.